Στις 28 Αυγούστου 2010 ανεχώρησε για την αιώνια πατρίδα σε ηλικία 104 ετών ο Μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης πατήρ Αυγουστίνος. Όσα και να πει κανείς θα είναι λίγα για να σκιαγραφίσει την γιγαντιαία αυτή προσωπικότητα που έδρασε στην εκκλησιαστική ζωή τον αιώνα που μας πέρασε. Το όνομά του έγινε θρύλος πριν ακόμα κοιμηθεί. Υπήρξε ατρόμητος, ήλεγξε με παρησία το κακό όπου κι αν το συναντούσε, από την καλύβα μέχρι τα ανάκτορα. Δεν φοβήθηκε κανένα. Όταν χρειάστηκε, τα έβαλε και με νομάρχες και με υπουργούς και με πρωθυπουργούς και με προέδρους δημοκρατίας και με βασιλείς. Δεν ήξερε τη γλώσσα της κολακίας ή της διπλωματίας. Μιλούσε πάντα τη γλώσσα της αληθείας. Οδηγό του είχε το προφητικό λόγιο. Έως του θανάτου αγώνισε περί της αληθείας και Κύριος ο Θεός πολεμήσει υπέρ σου. Κύριε, Κύριε, επιβλέψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπροτα και κατάρτισε αυτή την επίτευξη η δεξιά. Παραπάνω από την Ελλάδα να έχει τον Χριστό, διότι η Ελλάδα χωρίς Χριστό δεν ζει, δεν ζει. Με τον Χριστό θα ζήσει η Ελλάδα. Την ημέρα που μέσα στην καρδιά τους έλαμψε ο ήλιος, έλαμψε ο ήλιος και ο ήλιος είναι ο Χριστός και είπε ο Χριστός γεννηθεί το φως. Και οι ψυχές αυτές είδαν το Χριστό, είδαν το φως αυτό. Μυστήριο μεγάλο αυτό, φοβερόν μυστήριο. Ο πατήρ Αυγουστίνος γεννήθηκε στο νεότευκτο αρχοντικό ενός νησιού των Κυκλάδων, στις Λεύκες της Πάρου, στις 20 Απριλίου του 1907. Είναι το δεύτερο παιδί και το μόνο αγόρι μιας οικογενείας που είχε ακόμη τρία κορίτσια, τη μεγαλύτερη του Ερατό και τις μικρότερές του Βασιλική και Ευαγγελία. Γονείς του ήταν ο μικρέμπορος Νικόλαος Ανδρέα Καντιώτης, αυστηρός πατέρας, και η διδασκάλισσα Σοφία το γένος Θρεψιάδου, άγγελος συμπαραστάτης του σε μετέπειτα μετακινήσεις του. Στο Άγιο Βάπτισμα έλαβε το όνομα Ανδρέας. Ήμουν ζωηρών και άτακτων πεδίων, το οποίο πολλάκι σε δοκίμασα την παιδαγωγική ράβδον του διδασκάλου και των γονέων μου, αφηγείται ο ίδιος. Η πρόνοια του Θεού σε νηπιακή ηλικία τον προστατεύει, ιδίως όταν μια μέρα παίζοντας στην αυλή του πατρικού του, έφτασε στο χείλος του πηγαδιού με κίνδυνο να πέσει μέσα και να πνιγεί. Τα έτη 1913 έως 1919, σαν μαθητής στο Δημοτικό Σχολείο Λευκών, συναναστρέφεται τους συνομιλίκους του με αγάπη. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε φωτογραφία της τάξεώς του στο Δημοτικό είναι το μόνο παιδί που τα χείλη του κοσμεί ένα χαριτωμένο χαμόγελο. Το πρόσωπό του πάντοτε έλαμπε. Σε ηλικία 8 έως 10 ετών, ο πατέρας του τον οδηγεί στην Ιερά Μονή Λογκοβάρδας Πάρου, όπου γνωρίζεται με τον Όσιο Ηγούμενο, Αρχιμανδρίτη Φιλόθεο Ζερβάκου, τον οποίο θα έχει στο εξής πνευματικό πατέρα μέχρι της εκδημίας εκείνη το 1980. Ύστερα από την εξομολόγηση εκείνη, ο ζωηρός χαρακτήρας του μικρού Ανδρέα άρχισε να αντιθασεύεται. Από μικρός ο πατήρ Αυγουστίνος έδειχνε τι δρόμο επρόκειτο να ακολουθήσει. Ζωγράφιζε Αγίους, κατασκεύαζε ξύλινους σταυρούς,
έκανε πρόβες για κηρύγματα στο περιβόλι ή στο δωμάτιό του, πυροτεχνούσε ξύλινες σφραγίδες, οι οποίες εδήλωναν, υποτίθεται, περιοδικά τα οποία θα εξέδιδε, με τους τίτλους «Πνεύμα», «Αναγέννησης» κλπ. Τα έτη 1920 έως 1921 είναι μαθητής στο σχολαρχείο της Παρικιάς Πάρου. Έμενε εκεί όλη την εβδομάδα και γύριζε στις Λεύκες το Σαββατοκύριακο. Τα έτη 1922 έως 1925 φοιτά στο γυμνάσιο Σύρου με γυμνασιάρχες τον γνωστό συγγραφέα Ιωάννη Ρώση και τον αμοργίνο φιλόλογο Κωνσταντίνο Γαβρά. Καθώς βρίσκεται στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων για σπουδές, διεκπεραιώνει παραλλήλως εμπορικές υποθέσεις του πατέρα του. Είναι επιμελής, πρωτεύει σε όλες τις τάξεις, παίρνει το κοσκορίζιο βραβείο και αποφυτά με το βαθμό άριστα. Ζούσε ζωή λιτή, με πολλή μελέτη και τήρηση των νηστιών, έστω και αν ήταν μακριά από το σπίτι. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα συχνές γρίπες. Όταν έβγαινε έξω, πήγαινε ή στα δικαστήρια, ή σε ήσυχα μέρη, ή στο νεκροταφείο, για να φιλοσοφήσει επάνω στην ματαιότητα του κόσμου. Οι παρέες του ακόμη και στις διακοπές στην Πάρο είναι λιγοστές. Η δε τάση προς τα θεία έντονη. Μέσα στην εκκλησία στέκεται πραγματικά με φόβο Θεού. Ακίνητος, προσιλωμένος, χωρίς να στριφογυρίζει. Ζει σαν κοσμοκαλόγυρος. Καλλιεργεί ιδιαίτερα την προσευχή. Όπως απλά το είπε μία φίλη της μητέρας του, ο Αυγουστίνος ήταν σφραγισμένος από μικρός. Τα έτη 1926 έως 1929 είναι πλέον φοιτητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε όλο το διάστημα των σπουδών του στην Αθήνα, μένει στο φοιτητικό οικοτροφείο της αδελφότητος «Ζωή», σπουδάζει εργαζόμενος και επί δύο χρόνια χρηματίζει υπογραφεύς του καθηγητού του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Στην Αθήνα ο πατήρ Αυγουστίνος ρουφά σαν τη μέλισσα ό,τι καλό του προσφέρει το περιβάλλον. Η ζωή του περικλείεται ανάμεσα στο πανεπιστήμιο, την εκκλησία, το οικοτροφείο. Διακρίνει τις μεγάλες μορφές και αντλεί από αυτές. Εξομολογείται στον ιδρυτή και προϊστάμενο της αδελφότητος, Αρχιμανδρίτη Ευσέβιο Μαρθόπουλο, τον οποίο αρέσκεται να παρακολουθεί τις Κυριακές σε διαφόρους ναούς. Ως κατηχητής, δίδαξε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων. Το Δεκέμβριο του 1929 παίρνει το πτυχίο του με βαθμό άριστα. Η εξέταση γινόταν μέσα σε μία ημέρα εφόλων των μαθημάτων. Μεταξύ των άλλων μαθημάτων, εξετάστηκε και στην απολογητική από τον καθηγητή Γρηγόριο Παπαμιχαήλ, ο οποίος τον ρώτησε «Τι θα είχατε να απαντήσετε, κύριε φοιτητά, αν κάποιος σας έλεγε ότι η ζωή ήλθε στη γη από άλλους πλανήτες?» Και η απάντησή του, που ικανοποίησε τον καθηγητή, «Δεν είναι δυνατόν αυτό, κύριε καθηγητά, διότι κατά την είσοδο στην γηίνη ατμόσφαιρα, η τριβή δημιουργεί μεγάλη θερμότητα που θα κατέστρεφε κάθε ζωντανό οργανισμό». Μετά τη λήψη του πτυχίου επί μία πενταετία, τα έτη 1930 έως 1934, μένει μαζί με τη μητέρα του στην Ήω, άλλο νησί των Κυκλάδων, όπου εκείνη υπηρετεί ως διδασκάλισσα, για μελέτη, προσευχή και περισυλλογή. Ταυτοχρόνως διδάσκει στο δημοτικό σχολείο του νησιού και φροντίζει για την αποκατάσταση των τριών αδελφών του κατά την επιθυμία του αημινής του πλέον πατέρα του. Τον Δεκέμβριο του 1934, ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Ιερόθεος, που τον γνωρίζει γιατί νωρίτερα είχε επιμάνει τη Μητρόπολη Παρονοξίας, τον καλεί να πάει στο Μεσολόγγι και να αναλάβει τη θέση του γραμματέως της Μητροπόλεως. Είναι αξιοσημείωτος ο τρόπος που γίνεται η πρόσκληση. Ο ίδιος αφηγείται. Μία εμβροχεράν ημέραν του Δεκεμβρίου του έτους 1934, ενώ μετέβαινον εις το δημοτικό σχολείο, βλέπω εις τον δρόμο ένα μικρόν γράμμα επισκεπτήριων. Άλλος της ίσως δεν θα το επρόσεχε. Αλλά κάτι με έσπρωξε μέσα μου να σκύψω και να το ανασύρω από την λάσπη. Το ανοίγω και διαβάζω. «Ανδρέα,
Η θέση του γραμματέως της Μητροπόλεως μου εκενώθη. Σπεύσε, σε αναμένω. Ή το γράμμα, το οποίο εκ μεσολογίου μου απέστειλεν ο αείμνηστος Μητροπολίτης ετωλοακαρνανίας Ιερόθεος. Το γράμμα τούτο κατεμέει το μία κλήσης, μία πρόσκληση του Θεού, δια να αναλάβω διακονίαν εν τη Εκκλησία. Και πώς ευρέθη στην λάσπη, είχε πέσει από τα σχήρας του γέροντος ταχυδρομικού διανομέως, κατά την ψυχράν εκείνην ημέραν του χειμώνος. Και εις την περίπτωσην αυτήν, είδον δια μίαν ακόμη φοράν εν της πράγμαση την αλήθειαν που διακήρυξεν ο Κύριος ημών και ετρίχε στις κεφαλής ημών πάση η ρυθμημένη εισήν. Βλέπει το πράγμα ως κλήση Θεού και υπακούει αμέσως. Την πρωτοχρονιά του 1935 ταξιδεύει με το πλοίο προς Πειραιά και την επομένη φτάνει στο Μεσολόγγι. Σε λίγο κηρύεται μοναχός στην Ιερά Μονή Αγγελοκάστρου και παίρνει το όνομα Αυγουστίνος. Χειροτονείται διάκονος στην Παραβόλα από το Μητροπολίτη Ακαρνανίας Ιερόθεο και υπηρετεί κοντά του στην Ιερά Μητρόπολη ως πρωτοσύγγελος. Το όνομα Αυγουστίνος το διάλεξε ο ίδιος, κοινώντας μάλιστα την περιέργεια του Επισκόπου για την επιλογή του αυτή. Ο ακόμη τότε Ανδρέας εξήγησε ότι το είχε επιλέξει διότι του είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση η μετάνοια του Ιερού Αυγουστίνου και αυτήν ήθελε να μιμηθεί και να προβάλλει. Τα έτη 1935-1941 κηρύττει στο ναό της Αγίας Παρασκευής Μεσολογγίου και στα χωριά. Κατηχεί παιδιά και νέους, δημιουργεί αγιογραφικούς κύκλους, εργάζεται για την διοργάνωση ενοριών και την ανασυγκρότηση ιερών μονών, καταρτίζει επιτελείο συνεργατών, ιδρύει φιλόπτωχα ταμεία, συνεργάζεται με τους κληρικούς της μεγάλης αυτής επισκοπής, εκδίδει έντυπα, επιμελείται την έκδοση περιοδικού, αρθρογραφεί ο ίδιος, διευθύνει προπαρασκευαστική σχολή για κληρικούς, όπου διδάσκει ποιμαντική, ιδρύει συλλόγους, καταπολεμεί τη βλασφημία. Τότε ήταν που άκουσε και δέχθηκε το μάθημα ενός ταπεινού χωρικού. Κάποια μέρα, μετά από ένα κήρυγμά του, τον πλησιάζει ένας χωρικός και του λέει θυμόσοφα: «Καλά μας τα είπες, αλλά τίποτα δεν έκανες. Εμείς θέλουμε βουκέντρα για να ξυπνήσουμε». Έτσι αρχίζει το ελεγκτικό κήρυγμα. Όταν κήρυτε επικρατούσε νεκρική σιγή, ενώ κατά την εξέλιξη του κηρύγματος τόση ήταν η επίδραση στο εκκλησίασμα, ώστε πολλοί έκλαιγαν. Κατά τις περιοδίες του στα χωριά, το κήρυγμα συνοδεύεται και με εξομολόγηση από έμπειρο πνευματικό με ιδιαίτερη επιτυχία. Ο πατήρ Αυγουστίνος στο Μεσολόγγι αποκτά πλήθος μαθητών. Ο πύρινος λόγος του, η ασκητική ζωή του, αλλά και το διοικητικό επιβάλλον του, δίνουν ζωντάνια στην πνευματική κίνηση της πόλεως. Με θαυμασμό θυμούνται οι ακροατές του πόσες φορές ο νεαρός διάκονος ήλεγξε την τότε κατάσταση για ηθικές και θρησκευτικές ατασταλίες. Ήταν τότε οι μέρες της δικτατορίας του Μεταξά. Με την ευκαιρία του εορτασμού της 4ης Αυγούστου, οι τοπικές αρχές του Μεσολογγίου, καταφρονώντας την αυστηρή νηστεία του 15 Αυγούστου, παρέθεσαν πάνθυμο τραπέζι με κρέας. Ο πατήρ Αυγουστίνος στυλίτευσε την παράβαση. Και όταν την άλλη φορά πάλι χάριν του εορτασμού της 4ης Αυγούστου πήρε διαταγή να σημάνουν τα μεσάνυχτα οι καμπάνες όλων των ναών χαρμόσυνα σε καιρό νηστείας, ως πρωτοσύγγελος ματέωσε την εκδήλωση. Κατά την διακονία του στην Μητρόπολη αυτή ο πατήρ Αυγουστίνος θα πρωτοφανερώσει τις αναζητήσεις και θα καταθέσει τις προτάσεις του για την πορεία της Εκκλησίας. Εδώ θα θελήσει να θέσει σε εφαρμογή όσα έμαθε κατά την περίοδο της θεολογικής του συγκροτήσεως, τα οποία δεν θεώρησε απλώς γνώση, αλλά θέλησε να τα κάνει πράξη, και όσα όνειρα είχε για την ανασυγκρότηση της Εκκλησίας. Το 1941 όμως διαφωνεί σε κάποιο ζήτημα κανονικού δικαίου με τον Μητροπολίτη Ιερόθεο. Αρνείται να υποκύψει σε εντολή του Επισκόπου να εκδώσει ως εκκλησιαστικός ανακριτής καταδικαστική απόφαση για έναν ιερέα, επειδή αυτή ήταν αντίθετη με τους ιερούς κανόνες, καθώς δεν υπήρχε στην υπόθεση
παρά ένας μόνο μάρτυρς κατηγορίας. Ας σημειωθεί ότι τελικά ο επίσκοπος δέχθηκε το πόρισμά του, το οποίο μάλιστα, ενώ στην αρχή του είχε σχίσει, μετά την παραίτηση του πρωτοσυγγέλου, έδωσε εντολή να το βρουν στον κάλαθο των αχρήστων, να το ανασύρουν και να το συγκολλήσουν. Μετά από το γεγονός αυτό, φεύγει για άλλη Μητρόπολη. Δείχνει ότι προτιμά να θυσιάσει τη θέση του παρά τις αρχές του, που είναι κυρίως τρεις. Να κρατά το φρόνημά του αδούλωτο, να μην δέχεται δώρα από κανένα, να λέει την αλήθεια με παρησία προς όλους. Έτσι, το πρώτο εκείνο έτος της γερμανοϊταλικής κατοχής, λέει και αυτός ένα δικό του όχι στην αδικία και αρχίζει ο χορός των μετακινήσεών του. Μετατίθεται στη Μητρόπολη Ιωαννίνων, όπου υπηρετεί ένα χρόνο ως ιεροκήρυξ υπό τον Μητροπολίτη Σπυρίδωνα Βλάχο, τον μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών. Πτωχότατος, μένοντας σε ένα σπίτι που του παρεχώρησε το μετόχι της Αγίας Εκατερίνης του Σινά, με το ίδιο ράσο, καθημερινή και Κυριακή, να κηρύττει στις εκκλησίες, με τον γλυκί για τους πονεμένους υπόδουλους, αλλά κοφτερό για την αμαρτία λόγω του, να επισκέπτεται τα χωριά, να κάνει εράνους για τα ορφανά, τους τραυματίες και τους ασθενείς, να αναπτύσσει διαρκώς δραστηριότητα, χωρίς να υπολογίζει κούραση, εχθρούς, κινδύνους. Μαζί με τον αρχιδιάκονο Αθανάσιο Νάτσι, ξεκινούν τα συσίτια της Παντανάσης και χάρη στη δραστηριότητα του πατρός Αυγουστίνου, εξευρίσκεται κτίριο όπου γίνεται το συσίτιο, οι συγκεντρώσεις και τα κηρύγματα. Στο Τελωνείο, πρώτος να βοηθήσει τους Αθηναίους που έρχονταν πεινασμένοι, ψηριασμένοι, χωρίς σπίτι και ρούχα, σε όλους κάτι θα έβρισκε να προσφέρει. Ο Μητροπολίτης Σπυρίδων, κατά την εορτή των Χριστουγέννων, την οποία για πρώτη φορά θα εόρταζαν οι Έλληνες υποκατοχήν, τον όρισε να μιλήσει ως ιεροκήρυξ στο Μητροπολιτικό Ναό. Παρουσία του Μητροπολίτου αλλά και εκπροσώπων των Ιταλικών αρχών και πλήθος λαού μίλησε. Μίλησε όχι μόνο θρησκευτικά, αλλά και εθνικά. Με όση δύναμη είχε, έψαλε το μεγαλείο της ελληνικής φυλής. Είπε ότι όσο ο ήλιος ανατέλει και τα άστρα λαμπυρίζουν στον ουρανό, η Ελλάδα θα λάμπει και θα κτηνοβολεί. Το κήρυγμα εκείνο, για το οποίο τον συνεχάρει ο αείμνηστος Μητροπολίτης Ιωαννίνων, από τους Ιταλούς χαρακτηρίστηκε ως εμπριστικό. Το κήρυγμα κατέληξε ως εξής. «Αδελφοί μου, σταθείτε όρθιοι, μην κάμπτετε τον αυχένα σας, μην λυγίζετε τα πόδια σας, μην απελπίζεστε. Δυο άστρα στο πνευματικό στερέωμα δεν θα σβήσουν ποτέ. Το άστρο της Βιθλεέμ και το άστρο της Ελλάδος. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Ζήτω η αιωνία Ελλάδα». Οι Ιταλοί ενοχλημένοι θέλουν να τον συλλάβουν, αλλά αυτός διαφεύγει από μία μικρή, άγνωστη στους Ιταλούς, νοτία πύλη του ναού. Εγενόμην στόχος της Ιταλικής καραμπιναρίας, εκινδύνευον, αφηγείται ο ίδιος. Εκδίδουν ένταλμα συλλήψεώς του. Ο δεσπότης, για να τον προστατεύσει, δεν του επιτρέπει να κηρύττει. Ο ίδιος λέει: «Το δε χειρότερον, απειγορεύθη εις εμέ ή από του άβονος δημοσία εμφάνισης. Κάθε λέξης μου επροδίδεται εις τας Ιταλικάς αρχάς. Ως εκ τούτου, η παρομονή μου εις Ιωάννινα δεν είχε πλέον λόγο. Τη συμβουλή φίλων εγκατέλειψα τα Ιωάννινα. Φεύγω να φύκα εν καιρό χειμώνος εις το έλεος του Θεού την σεβαστήν γραίαν μητέρα μου». Οι Ιταλοί σε έφοδο που κάνουν στο σπίτι του δεν τον βρίσκουν και συλλαμβάνουν εκείνη. «Η φυγή μου εκείνη, ως απεδείχθη εκ των υστέρων, ή το μία νέα οικονομία του Θεού. Διότι, εάν παρέμενον εις Ιωάννινα ολίγον τι ακόμη, θα ήμουν μεταξύ των πατριωτών εκείνων, οι οποίοι δια την εθνικήν δράσην των συνελήφθησαν και επεβιβάστησαν εις πλοίον, το οποίον μετέφερεν αυτούς ως εξορίστους εις Ιταλίαν, αλλά κατά την διάρκεια του ταξιδίου του ετορπιλίστηκε κατεποντίστη άφτανδρον εις την Αδριατικήν θάλασσαν». Φεύγει από τα Ιωάννινα και ύστερα από πολλές περιπέτειες φθάνει στην Αθήνα. Εκεί πληροφορείται ότι η Ιερά Σύνοδος έστειλε προς τον Ιερό Κλήρο Εγκύκλιο, με την οποία
προέτρεπε τους βουλωμένους να μεταβούν στη Μακεδονία ως ιεροκήρυκες για να στηρίξουν τους υποδούλους Έλληνες. Παρουσιάζεται τότε ενώπιον της Συνόδου πρώτος και μοναδικός και ζητεί να τον εντάξουν στην ιερά αυτή αποστολή. Αρχές του 1942. Φτάνει στην Έδεσα, η οποία τελεί υπό γερμανική κατοχή. Και στο φρουραρχείο μαθαίνει από Έλληνα αστυνομικό για το ένταλμα συλλήψεώς του από τους Ιταλούς. Παρουσιάστηκε στο φρουραρχείο Εδέσης να επιθεωρήσουν την ταυτότητά του. Όταν ο διοικητής είδε το όνομά του, έμεινε κατάπληκτος. Το ανεκκίνωσε εμπιστευτικά το εξής. Προλίγου έλαβα επίγον σήμα να συλληφθείς ως λίαν επικίνδυνος για την ασφάλεια των Ιταλικών στρατευμάτων. Αλλά επειδή πρόλαβες και βρίσκεσαι στην Μακεδονία, περιοχή που ελέγχεται από τους Γερμανούς, η διαταγή αυτή των Ιταλών δεν θα εκτελεστεί. Σώθηκες ως διαθαύματος. Λίγον αν καθυστερούσες... Μόλις διέφυγε την σύλληψη και σώζεται. Στην Έδεσα, με το πρώτο κιόλας κήρυγμα, καταγγέλει τη μασονία και γι' αυτό μετατίθεται στα Γιαννιτσά, όπου αρχίζει πνευματική εργασία. Στα Γιαννιτσά, με εντολή της Ιεράς Συνόδου, ο Μητροπολίτης Εδέσης Παντελεήμων Παπαγεωργίου τον χειροτονεί πρεσβύτερο σε μια καθημερινή και σε πολύ στενό κύκλο. Προς το τέλος του 1942, λόγω ενός αντιμασονικού πάλι κηρύγματός του, μετατίθεται στη Θεσσαλονίκη. Αλλά δεν μένει εκεί σχεδόν καθόλου. Παίρνει διαδοχικές αποσπάσεις στο Κιλκίς, στη Βέρεια, στην Άουσα, στη Φλόρινα και πάλι στην Έδεσα. Αν άλλοι αγωνίζονταν τότε με το σπαθί, ο πατήρ Αυγουστίνος αγωνιζόταν με τη ρομφαία του Θείου Λόγου, που είναι κοφτερότερη και αποτελεσματικότερη από το σπαθί. Στις πόλεις και στα χωριά, με όλη τη θέρμη της καρδιάς του, κήρυτε Χριστό και Ελλάδα. Κόποι, αγωνίες, διωγμοί, στερήσεις, κίνδυνοι και θυσίες σημαδεύουν τη δράση του. Θα ρει κανείς πως αυτοί που εδίωκαν τον πατέρα Αυγουστίνο εργάζονταν για την καλύτερη και μεγαλύτερη διάδοση του Ευαγγελικού Λόγου του. Διότι γυρνώντας ο ιεροκήρυξ σε διάφορες περιοχές, συγκροτούσε κύκλους, εξέδιδε φυλάδια, κήρυτε ακατάπαυστα, θέρμενε ψυχές. Όλα αυτά βέβαια κάτω από την απειλή του θανάτου. Οι γερμανικές αρχές στην Αθήνα είχαν λάβει απόφαση να τον εκτελέσουν. Από τυχαία σύμπτωση το πληροφορείται ο τότε μέγας πρωτοσύγγελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Χριστοφόρος, που παρεμβαίνει και το ματαιώνει. Σε ειδοποίησή του προς τον πατέρα Αυγουστίνο λαμβάνει την απάντηση «Η ζωή μου δεν αξίζει μια δεκάρα. Ας πέσω λοιπόν υπηρετών και υπερασπιζόμενος των μαρτυρικών και εγκαταλελειμμένων από όλους λαών μας. Εάν δεν σε επανείδω, καλήν αντάμωσιν εις την αιωνιότητα». Στη Φλόρινα ξεκίνησε αγωνιζόμενος για τη μια ψυχή και το αποτέλεσμα ήταν θαυμαστό. Ο ένας έφερνε τον άλλο και οι εκκλησίες άρχισαν να γεμίζουν. Κήρυγμα, κατηχητικά, κινήσεις νέων και νεανίδων, τα παιδιά της αγοράς, τα αλυτόπεδα της Φλωρίνης, τα λουστράκια, όλοι εντάχθηκαν στους ακροατάς των κηρυγμάτων. Ο Άγιος Παντελεήμων δεν χωρούσε πια. Βελόνα δεν έπεφτε κάτω. Σε λίγο καιρό φάνηκαν και οι πρώτοι καρποί. Ένας χριστιανικός σύλλογος νεανίδων από 150 κορίτσια ιδρύθηκε. Αυτά αποτέλεσαν την πρώτη ζήμη και εργάστηκαν πολύ. Ακόμα και Γερμανοί και Εβραίοι πήγαιναν να ακούσουν τα κηρύγματα και κρέμονταν από τα παράθυρα της εκκλησίας. Σε μια εποχή που κινδύνευε κανείς και να αναφέρει τη λέξη Ελλάς, ο πατήρ Αυγουστίνος κήρυξε ότι ο τόπος αυτός ήταν, είναι και θα είναι πάντα ελληνικός. Ελέγχει από τον Άμβονα τον Μητροπολίτη Βασίλειο Παπαδόπουλο, διότι έμενε στην Αθήνα και πήγαινε εκεί μόνο τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Ο Μητροπολίτης ενημερώνεται τηλεφωνικός και του στέλνει την απόλυσή του τηλεγραφικός. Όταν ήρθε η απόφαση της μετακίνησεώς του, ξεσηκώθηκε κύμα διαμαρτυριών, αλλά η εκκλησιαστική αρχή δεν άκουσε το λαό. Με την απομάκρυνση όμως αυτή, ο Θεός σώζει πάλι τη ζωή του. Οι Γερμανοί
συλλαμβάνουν 10 πατριώτες και τους απαγωνίζουν έξω από το χωριό Πρώτη Φλωρίνης. Ο πατήρ Αυγουστίνος θα ήταν μεταξύ αυτών. Τα έτη 1943-1945 μετατίθεται στην Κοζάνη. Ο επίσκοπος Κοζάνης, Ιωακήμ Αποστολίδης, έχει βγει στο βουνό. Τα χωριά καίγονται από τους Γερμανούς και ο λαός καταφεύγει στην πόλη. Η πείνα και ο θάνατος παραμονεύουν. Ο ιεροκήρυκας Αυγουστίνος, τη δύσκολη εκείνη ώρα, σώζει την πόλη. Κάνει συσίτια που φτάνουν μέχρι και 8.000 πιάτα την ημέρα. Είναι ένα θαύμα που ο ίδιος το αποδίδει στον Άγιο Νικόλαο, πολιούχο της Κοζάνης. Ο ίδιος διηγείται πως ξεκίνησε στην Κοζάνη στο συσίτιο τον καιρό της πείνας. Ας τον ακούσουμε. Ενθυμούμε ότι από εδώ, από την Τέσσε, είπα «Κοζανίτες, κανένας αδερφός μας πρόσφυγα, κανένας φυλακισμένος, καμία κύρα και ορφανό, δεν πρέπει να αποφάνει την πόλη μας. Η Κοζάνη θα είναι αναξία του παρελθόντος της, για να πει συνιστικών τον κόσμο. Σας παρακαλώ, ύπος, να πάτε απόψη στα σπίτια σας, να κάνετε την προσευχή σας και να πιάσετε να ζητήσετε ό,τι έχετε στο σπίτι, είτε άλευρος, είτε όστρια, οτιδήποτε υπάρχει. Το μισό να το κρατήσετε για τα σπίτια σας, το άλλο μισό να το φέρετε εδώ, το ζητεί ο Άγιος Νικόλαος. Θα τα είπα την προηγουμένη ημέρα. Το πρωί δεν θα εισμονήσω, έζησα 30 έτη ως ιεροκήρυκας. Αλλά την ημέρα εκείνη ήρθε μια ημέρα του τριάμου της πόλεως Κοζάνης. Ουρά εσχηματίστη καθ' όλη την οδό την κεντρική μέχρι την πλατεία. Ουρά από φτωχόν κόσμο εξόρθου βαθέως όφριζε η πόλη προς την φιλανθρωπία. Εκτρεπτοί νέοι εζήγιζαν και παράβλαν τα πρότυπα και μέχρι το εσπέρα, μέχρι δύσεως του ηλίου, είχε σχηματιστεί η πρώτη αποθήκη προς την συζητήρα. Την επόμενη μέρα υπήρχαμε στη Σύπια. Υπήρχαμε 50 πιάτα, 50 μερίδες. Και 50 αυτές μερίδες, όπως το Ριάκιο να φτάνει και γίνεται ποταμός και αλιάκο, κατά παρόμοιο τρόπο και το Ριάκιο να αυτό την αγάπη ύψησε και από 50 έφτασε 500, 1.000, 2.000, 3.000, 8.000 έφτασαν οι συντούντες και την αιστεία του λαού. Ο ίδιος ο ιεροκήρυκας απαγορεύει στον εαυτό του να δοκιμάσει από τα φαγητά που παρατίθενται στην εστία. Συτίζεται με το πενιχρότατο φαγητό της λέσχης των δημοσίων υπαλλήλων, χωρίς να υπολογίζει την προσωπική του υγεία. Η σπιτονοικοκυρά του καταθέτει. Εκείνος νίστευε, ασκήτευε. Εγώ στενοχωριόμουν γι' αυτόν, γιατί δεν έτρωγε. Εκείνος με έλεγε, «Εσύ κύριε Κατερίνη, μη με λογαριάζεις. Κοίταξε τα παιδιά και το σπίτι σου. Αν θέλεις να μείνω στο σπίτι και να είμαστε καλά, μην νοιάζεσαι για μένα. Θέλαμε εμείς να το αγοράσουμε ένα ράσο για να μην φοράει συνέχεια εκείνο τον παλωμένο». «Όχι», έλεγε, «καλό είναι αυτό». Κι όμως ήταν τριμμένος ο γιακάς, παμπάλιο πράγμα. Φορούσε άρβελα, τα ίδια όλα τα χρόνια. Ήταν μάλιστα διαφορετικής κατασκευής το ένα από το άλλο. Όταν περιοδεύε στα χωριά, δεν κοιμόνανε στα σπίτια, αλλά σε εξωτερικούς χώρους, όπως στα καμπαναριό, στην αυλή της εκκλησίας. Δεν σταματά ο καθημερινός αγώνας, στην πόλη και στα χωριά, με το χτύπημα πόρτα-πόρτα, τη συλλογή τροφίμων και καυσίμων, τις μεταφορές με φορτηγά κτλ. Μέχρι και λαχιοφόρες αγορές γίνονται για τις ανάγκες του συσιτίου. Παραλλήλως, λειτουργεί και νέα εστία, κέντρο προστασίας της νεότητος για ασθενικά παιδιά, για τα οποία προηγείται ιατρική γνωμάτευση, με διανομή ιδιαιτέρου εκλεκτού φαγητού. Ειδική μέρημνα λαμβάνεται και για τους απόρους γέροντες και τους 5.000 νέους πρόσφυγες από τα γύρω μέρη λόγω των συγκρούσεων, από τους οποίους οι 2.700 τρέφονται στην εστία. Αλλά και οι πεινασμένοι κρατούμενοι των φυλακών, πολλοί από τους οποίους είναι κομμουνιστές,
δέχονται την περίθαλψη της εστίας, παρά τις αρχικές απαγορεύσεις των Γερμανών. Παραλλήλως, ο πατήρ Αυγουστίνος τους απευθύνει λόγους ενθαρρυντικούς και δέχεται τις εξομολογήσεις τους. Οι Γερμανοί πολλές φορές τον δικάζουν για να τον εκτελέσουν. Ο Θεός όμως τον προστατεύει. Εκδίδεται απόφασης να τον στείλουν με συνοδεία χωροφυλακής στην πραγματικότητα των Γερμανών στα Γρεβενά, με άμεσο κίνδυνο της ζωής του. Τότε βρίσκεται ο εισαγγελέας Κοζάνης αείμνηστος Θεόδωρος Κρέκας για να ματαιώσει τη μεταγωγή του εκεί. Τον κατηγορούν ότι είναι κομμουνιστής, διότι συνιστούσε προς μελέτη μία σειρά λογοτεχνικών βιβλίων που λεγόταν «Τα κόκκινα βιβλία» και διότι έτρεφε και παιδιά κομμουνιστών. Απαντά ότι αυτός είναι ένα ριάκι, από που πίνουν και ο Άγιος και ο ληστής, ενώ παραλλήλως σημαντικό ρόλο στη διάσωσή του παίζει και η μαρτυρία του διερμηνέως Βασιλείου Ματιάκη. Γερμανοί και συνεργαζόμενοι Έλληνες σχεδιάζουν τη δολοφονία του, αλλά ένας γέροντας, ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μπότζιος, εν καιρό νυχτός ως νοσοκόμος και με κίνδυνο της ζωής του, λόγω απαγορεύσεως της νυχτερινής κυκλοφορίας, τον ειδοποιεί να φύγει. Σε κάποια στιγμή τον εγκαταλείπουν ακόμη και φίλοι, ενώ ο Μητροπολίτης του απαγορεύει το κήρυγμα σε κάθε τόπο της Μητροπολιτικής Περιφερίας. Κατόπιν όμως διαμαρτυριών, ψηφισμάτων, υπογραφών κλπ, τον Καράς ξαναγίνεται άμβωνας. Αλλά στην εστία, οι άνθρωποι μαζί με την υλική τροφή λάμβαναν και πνευματική τροφοδοσία και συνδέονταν μέσα σε ένα ιερό έργο. Επιπλέον, λόγω αναγκαστικής διακοπής της λειτουργίας των σχολείων, λειτουργεί σχολείο και διδάσκονται καθημερινώς μαθήματα για τα παιδιά του δημοτικού και κυκλοφορεί ιδιαίτερο έντυπο. Με την απελευθέρωση της πόλεως από τα γερμανικά στρατεύματα, αρχίζει ένας νέος εμφύλιος τώρα πόλεμος. Ο πατήρ Αυγουστίνος προσπαθεί να συγκρατήσει το μένος για εκδίκηση. Φροντίζει τους νέους εχμαλώτους με κίνδυνο της ζωής του. Ζητάει και κατορθώνει να απελευθερώσουν τα παιδιά. Σιτίζει ακόμη και τους πρώην κατακτητάς βουλγάρους εχμαλώτους. Ελέγχει σε κήρυγμά του τη διαπλοκή της ιεροσύνης με την πολιτική. Αρνείται να παραδώσει την εστία στη νέα πολιτική κατάσταση. Κινδυνεύει να εκτελεστεί, αλλά με την παρέμβαση ενός αξιωματικού του Ελλάς, ιού της πιτνοικοκυράς του, του Γιάννη Χαλβατζή, γλιτώνει. Στη θέση του συνθήματος «Λαοκρατία», οι νέοι της εστίας διαδηλώνουν στους δρόμους της πόλεως ζητώντας «Χριστοκρατία» και τραγουδώντας χριστιανικά τραγούδια. Οι μεγάλοι κίνδυνοι περνούν. Η έντονη δραστηριότητα συνεχίζεται μέχρι που μέσα Απριλίου του 1945 έρχεται η απόφαση της Ιεράς Συνόδου για την μετακίνηση του Ιεροκήρυκου στη θέση του, στα Γρεβενά. Μετά από 15 μήνες συνεχούς εργασίας, το έργο της εστίας θα σταματήσει. Οι πιστοί θλίβονται, αντιδρούν, συγκεντρώνονται στη Μητρόπολη διαμαρτυρόμενοι, αλυσμάτιν. Ο Ιεροκήρυξ αποχαιρετά συνεργάτες, ακροατάς, όλους εν γέννη τους πιστούς, σε μία συγκινητική συγκέντρωση και με μία τελευταία αποχαιρετιστήρια ανοιχτή επιστολή και παίρνει ξανά το δρόμο. Με οδηγό τον θείο νόμο και τη συνείδηση, ο πατήρ Αυγουστίνος πέρασε μέσα από ένα ναρκοπέδιο που είχαν στήσει οι αντιμαχόμενες κοινωνικές και εθνικές παρατάξεις, μένοντας πάνω από πολιτικά πάθη και προσφέροντας με αυτοθυσία σε όλους το γνήσιο Ευαγγέλιο του Χριστού, που έθρεψε τους πεινασμένους παραπάνω και από το υλικό ψωμί. Ευρισκόμουν στην αγαπημένη μου Κοζάνη. Ήταν κατάσταση που σκοτώνε στο δρόμο του τον κόπο. Εκεί ένας άνθρωπος με πολέμησε τρομερά. Είχε όλα δυνατά. Αυτό το έβαλε στο μυαλό του να με σκοτώσει. Πώς και γλίτωσα είναι μια ολόκληρη ιστορία μεγάλη. Πώς αλλάζει όμως η ρόδα. Άλλαξε η ρόδα. Το γυρίζησαν σαν αύριο λύκο επάνω στα βουνά. Το πιάσανε. Τον κατεβάσανε κάτω. Τον δέσανε τα πόδια του με σκυλιά.
τον φέρνανε μέσα από τα καντερίνια όλοι κοζάνοι. Σαν τον κύριο στο δόμο, τον πήγανε. Αυτός δεν είναι ένα βλέμμα, λυπημένο, λυπημένο, ελεηνό. Σαν κύριο λυπημένο, τον φέρνανε και πήγαν στη φυλακή. Να πεθάνει, χωρίς τρόπο. Στόμα, εφόδιο, δεν με χάρηκα. Λυπήσει τα κατάφερα. Πήγα στη φυλακή. Πάτερ μου λένε, εσύ σ' αυτόν τον εφρόσιο θα φέρεις ψωμούς, θα φέρεις κρέα και γεμούς, όχι φαρμάς να το θέλεις. Όχι, φίλε, εγώ είμαι ιερέας, είμαι αντιπρόσωπος του Ιησού του Ναζαρέου. Αφού τα παίρνω, με αφήνω, πάω μέσα, τον βλέπω μέσα σε μια σκοτεινιά γωνιά, πληγωμένο, πυκνημένο, τον εκκλησίασα, του μίλησα, πάτερ μου λέει, και τότε περίμενα να έρθει εδώ, να με δεις, να με κοιτάξει. Και σε βλέπω με αυτόν τον εγκατέλειψε. Κάτσε να κλαίει, βρίσκει τα δάκρυά του. Τώρα πιστεύω ότι θα σκριτώ. Τώρα πιστεύω ότι θα σκριτώ. Στη Μητρόπολη Γρεβενών υπηρετεί 2 χρόνια. Ένας από τους καρπούς της εκεί εργασίας του είναι και ο διάδοχός του, σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φλωρίνης κύριος Θεόκλητος. Στην ερυπωμένη ύπαιθρο, με 2 παλιά άρβυλα κουβαλάει το ισχνό του σώμα, τυλιγμένο σε ένα τριμμένο ράσο, από χωριό σε χωριό. Σαν τον καλό πειμένα, περιοδεύει με κίνδυνο τη ζωή του όλα σχεδόν τα χωριά της περιφερίας, αναζητώντας το χαμένο πρόβατο. Περπατούσε χιλιόμετρα, με το υπαριθμόν 1 αυτοκίνητο, τα πόδια του, στους ταλαιπωρημένους από τον πόλεμο χωρικούς, μοιάζει σαν να κατέβηκε κατευθείαν από το Θεό. Μέσα στην πόλη έχουν συγκεντρωθεί πολλοί και συνοστίζονται σε στενόχωρα σπίτια. Εδώ όμως ο Αρχιμανδρίτης δεν ασχολείται με συσίτια. Επιδίδεται αποκλειστικά στο κήρυγμα και στην κατήχηση. Μέσα στην πόλη φέρνει κυριολεκτικά αναστάτωση. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα της δράσεώς του τυπώνεται σε λίγα μικρά φέιγ βολάν. Μαθήτριες του κατηχητικού τα μοιράζουν σε όλες τις γειτονιές. Ο χαριτωμένος τίτλος «Μη με πετάξεις, διάβασέ με» τραβάει την προσοχή. Το κήρυγμά του, όλο φλόγα, συναρπαστικό, συγκλονιστικό, ξυπνάει τις συνειδήσεις. Καλεί με τον τρόπο αυτό στην εξομολόγηση και η προσέλευση στο μυστήριο είναι απίστευτη. Το κήρυγμα παίρνει τόνο προφητικό όταν γίνεται ελεγκτικό. Ελέγχει τον αμαρτωλό τρόπο ζωής, τους αισχρούς χορούς, τους οποίους κατορθώνει να ματαιώσει, τις ειδωλολατρικές τελετές του καρναβάλου, τα σκάνδαλα των υπαλλήλων. Ο έλεγχος αναστατώνει τους ενόχους. Υποβάλλονται εναντίον του μηνύσεις και κυκλοφορεί η φήμη ότι θα μπει στη φυλακή. Κι όμως, τίποτε δεν τον τρομάζει. Παραλλήλως εκδίδει το περιοδικό «Ο Όσιος Νικάνορ» και διοργανώνει τη φιλανθρωπία. Επισκέπτεται ο ίδιος τα νοσοκομεία και τις φυλακές που είναι γεμάτα αυτή την εποχή. Συνδέεται έτσι στενότατα με το λαό των Γρεβενών. Όσοι έζησαν τα γεγονότα εκείνων των ημερών θα θυμούνται, αν όχι τίποτε άλλο, τις συγκινητικότατες στιγμές του αποχαιρετισμού. Όλος ο γρεβενιώτικος λαός, συγκεντρωμένος στην κεντρική πλατεία, παρακολουθεί το τελευταίο του κήρυγμα. Και εκείνος, πάνω στο πεζούλι, κάτω από τον ιστορικό πλάτανο, τους αποχαιρετά με ιερή συγκίνηση και αυτοί αναλύονται σε δάκρυα. Φεύγει, μα δεν ξεχνάει τα παιδιά του. Τα κατηχητικά που οργάνωσε τα έχει εμπιστευθεί σε πολύ νεαρά πρόσωπα, κάτω από την προστασία του Παπαδημήτρη Καραλή. Εκείνα τον βομβαρδίζουν συνεχώς με γράμματα και ζητούν τη βοήθειά του. Τους επισκέπτεται τακτικά, παρόλο τον κίνδυνο από τους ναρκοθετημένους δρόμους. Όταν εκδηλώνεται η επιθυμία του οικείου Μητροπολίτου να επανέλθει ο Ιεροκήρυξ στα Γρεβενά, πράγμα που το επιθυμεί και ο ίδιος, ο πιστός λαός κινητοποιείται. Με επανειλημμένα διαβήματα στους αρμοδίους, οι πιστοί της πόλεως και της επαρχίας Γρεβενών συγκροτούν παλαϊκό συλλαλητήριο. Πλην όμως, η φωνή του λαού παραμένει «Φωνή βοόντος εν τη ερήμο». Ήμουν προς 45 χρόνια στα Γρεβενά.
χρόνια, τρομερά χρόνια που ηγιά ο νους του ανθρώπου, πόλεμος φρικτός, όλα αδειάσανε. Ήρθανε στην πόλη των Γρεβενών, η οποία από 3.000 έγινε 20.000, 30.000, συνοστισμός. Περικυκλωμένη ήταν τα Γρεβενά, μία νησής γαλάζα μέσα σε ένα πέλαγος κοκκινής πλημμυρίδος. Εκεί μου έρθει και ο λογισμός να πάψω να μιλώ. Στην εκκλησία που πήγαινε ο αείμνηστος δεσπότης Θεόκριτος, μου λέει πάψε υπό αυτά τραγικά συνθήκες να ομιλείς. Άφησε, δεν γίνεται. Οι σφαίρες ερχόταν και χτυπούσαν τα καμπαναριά και τον τρούλο της εκκλησίας. Την ώρα που κηρύταμε, κήρυξε μια φορά. Ανέβηκα πικραμένος, λυπημένος. Είχαν εκείνη την ημέρα σφάξει καμιά 25 σαν πρόβατα ήταν να σφάξει. Ανέβηκα πικραμένος, προσπάθησα να μιλήσω. Να πάρω το αντίθετο όψη της ζωής, την ωραία όψη της ζωής. Ζωή κολάσεως είναι η ζωή του μίσους, ενώ ζωή παραδείσου είναι αγάπη. Πήρε την ωραία όψη και είπε περί αγάπης. Το κήρυξα, είπα ιδίως για τον φόνο, ότι αποτελεί έγκλημα τεράστιο. Διότι ο άνθρωπος, η ζωή μόνο του Θεού είναι. Μη φωνεύεται λοιπόν, έλεγα. Κατέβηκα λυπημένος. Την άλλη μέρα έρχεται και με βρίσκει εκεί στην καλύβη μου που καθόμουν ένας άνθρωπος, νέος, σχετικός, 30 ετών. Γονάτισε, φύλισε το χέρι μου. Λέω, τι συμβαίνει? Ήθελα να σε ευχαριστήσω, λέει. Και τι με ευχαριστήσεις? Χθες είχα απόφαση να σκοτώσω. Να σκοτώσω άνθρωπο. Και είχα πάρει το όπλο μου να σκοτώσω άνθρωπο. Αλλά άκουσα την καμπάνα να χτυπάει και μου είπαν ότι κάνει κήρυγμα. Ας πάω να ακούσω κήρυγμα. Μπήκα στο κήρυγμα, άκουσα και όταν πλέον τελείωσε το κήρυγμα είπα: δεν θα σκοτώσω. Και δεν σκότωσα. Και δεν σκότωσα. Βλέπετε λοιπόν τι αποτελέσματα έχει ο λόγος του Θεού. Με αίτησή του τον Ιούλιο του 1947 επιστρατεύεται ως στρατιωτικός ιερεύς και ιεροκήρυξ. Με το βαθμό του λοχαγού υπηρετεί στην 15η και στην 9η μεραρχία και στο δεύτερο σώμα στρατού που εδρεύει στην Κοζάνη ως διευθυντής του γραφείου Β10, θρησκευτική υπηρεσία. Ομιλεί κάθε εβδομάδα από το ραδιοφωνικό σταθμό Λαρίσης και εκδίδει το περιοδικό «Χριστιανός Στρατιώτης». Περιοδεύει επανειλημμένα στις διάφορες μονάδες του σώματος και φτάνει μέχρι τα τελευταία φυλάκια κηρύττοντας, εξομολογώντας και εμψυχώνοντας τους μαχητάς της πατρίδος. Κτίζει στο στρατόπεδο της Λαρίσης μεγαλοπρεπή ναό αφιερωμένο στο γεγονός της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Ακούγονται καθημερινώς κηρύγματα στα στρατόπεδα. Εκδίδονται εγκύκλοι για τον τακτικό εκκλησιασμό, για την τήρηση των νηστιών, την καταπολέμηση της βλασφημίας και την ψυχοσωματική προφύλαξη των στρατιωτών. Γίνονται ιδιαίτερες θρησκευτικές συγκεντρώσεις από ευσεβείς, ακόμη και μη θεολόγους, στρατιώτες και αξιωματικούς. Η προσέλευση στην εξομολόγηση και στη Θεία Κοινωνία αυξάνει. Τραυματίες παρηγορούνται. Κατηχητικά σχολεία επισκέπτονται στρατιωτικά νοσοκομεία για να ενισχύσουν τους ήρωες τραυματίες. Χορηγούνται αντίτυπα της Αγίας Γραφής σε ενδιαφερομένους μέσω της στήλης αλληλογραφίας του περιοδικού, δίδονται μαρτυρίες για τα θαύματα του μετόπου. Σε μία περίπτωση οι στρατιώτες αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στον πόλεμο. Ο ιεροκήρυκας ζήτησε τότε την άδεια από τον υπεύθυνο αξιωματικό να τους μιλήσει, αλλά χωρίς καμία δέσμευση για το τι θα πει. Το επετράπη. Τους κάλεσε τότε και τους είπε: «Δίκιο έχετε να μην θέλετε να πολεμήσετε, διότι υπάρχουν άλλοι που έχουν βολευτεί σε ανώδυνες θέσεις μακριά από το μέτωπο. Αλλά ένα να ξέρετε, ότι αύριο θα έρθουν τα παιδιά σας πάνω από τον τάφο σας, θα σας φτύσουν και θα πούν: καταραμένος να είσαι πατέρα, διότι όλα μου τα έδωσες, σπίτια, αγαθά κτλ. Ένα δε μου έδωσες, την ελευθερία». Μετά από λίγο, οι στρατιώτες ξαναπήραν τα όπλα τους. Το έτος 1949 κάνει ένα τόλμημα από τα χαρακτηριστικά της ζωής του. Τον Ιούλιο εκδίδεται βασιλικό διάταγμα, το οποίο αναγνωρίζει τη μασονία ως αγαθοεργό ίδρυμα. Όλη η Ελλάδα συγκλονίζεται. Αρκετοί αντιδρούν, ένας όμως μόνο τολμά. Ο ιερομόναχος Αυγουστίνος Καντιώτης, αν και στρατιωτικός ιεροκήρυξ, πράγμα που συνεπάγεται οπωσδήποτε
υυξημένες υποχρεώσεις έναντι της πολιτικής ηγεσίας, σε θεία λειτουργία στον κατάμεστο στρατιωτικό ναό του Αγίου Αθανασίου Κοζάνης, δίδει από την ωραία πύλη εντολή να μην ψαλεί το πολυχρόνιον των βασιλέων εξαιτίας του διατάγματος αυτού. Στο κήρυγμά του ονομάζει τον Παύλο όχι ευσεβέστατον, όπως έλεγε το πολυχρόνιον, αλλά ασεβέστατον και τον ελέγχει, διότι υπέγραψε διάταγμα με το οποίο η Μασονία εμφανιζόταν ως φιλανθρωπικό ίδρυμα που έπρεπε να ενισχύεται ακόμα και από τους ιερούς ναούς και τις ιερές μονές. Παραλλήλως, κυκλοφορεί φύλο της χριστιανικής πίθας, στο οποίο θέτει ευθέως τον βασιλέα το ερώτημα εάν είναι μασόνος. Η θαραλέα αυτή φωνή, από τη θέση μάλιστα του στρατιωτικού ιερέως, σήμαινε την αρχή νέων διωγμών και περιπετειών του. Το θέμα πλέον έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις. Η Ελλάδα, ενώ ακόμη διαρκεί ο πόλεμος, συγκλονίζεται. Τελικά, αφού ο αρχιεπίσκοπος Σπυρίδων ανέβηκε στα ανάκτορα, ο βασιλεύς αναγνωρίζει το λάθος, ανακαλεί την υπογραφή του από το φιλομασονικό διάταγμα και πάβει ο διωγμός του Ιεροκήρυκος. Το 1950 μετατίθεται στη Μητρόπολη Καριστίας με έδρα την Κύμη Ευβοίας, όπου υπηρετεί ένα χρόνο περιοδεύοντας τα χωριά και πεζοπορώντας σε απόκριμνες ακτές του Καβοντόρου. Ήταν τόσο εξαντλημένος, ώστε χρειάστηκε να μείνει ένα και πλέον μήνα στο ανδρικό τότε μοναστήρι της Μεταμορφώσεως για να ανακτήσει δυνάμεις και να αναλάβει υπηρεσία. Παλεύω 18 χρόνια όταν κατέβηκα από τη Μακεδονία, ένα ρήπιον σωματικών και ψυχικών, βασανισμένος, διωγμένος από τους αρχιερείς επισήμαι εκκλησίας, ταχισμένος σωματικός, αλλά προφαντός ψυχικός, από τα αίματα τα οποία είδαν στα υψηλά όρη και από τους νεκρούς τους οποίους ενταφιάσαμε στα σκορυφά των ωραίων, γεμάτος από επαιτικά όνειρα, συντετριμμένος επαναλαμβάνω, έφτασα εις την Κύμη, όπου ετοποθετήθη ο Ιεροκήρυκος. Ήταν τόσο η λύπη μου, τόσο ο καματός μου ψυχικός, ώστε ύστερα από όσα έπαθαν και όσαν είδαν, μου ήρθε το να αναχωρήσω εις το Άγιον Όρος και να διακόψω πλέον την αποστολή μου. Δεν είχα πλέον όρεξη ούτε για κήρυγμα, ούτε για κατοίκηση. Θεέ μου, λέγω, βοήθησε όρθε. Και ύστερα από ένα μήνα, κατόρθωσα να σταθώ στα πόδια μου και να μεταβώ στην Κύμη και να χτυπήσω σήμαντρα και να καλέσω τον λαό εις το κήρυγμα. Εδώ είναι που θα γνωρίσει τον νεαρό Ιωάννη Κοκονό από τον Κούτρουλα, τον μετέπειτα αρχιμανδρίτη Ιερόθεο, που θα τον συνοδεύσει σε όλες τις μετέπειτα περιπέτειες της ζωής του μέχρι την τελευταία του αναπνοή πάνω σε αυτή τη γη. Στη νέα αυτή θέση παραμένει επί ένα περίπου έτος, ασχολούμενος με το κήρυγμα, την κατήχηση και την εξομολόγηση. Εκεί δημόσια σκάνδαλα κληρικών είχαν γίνει αφορμή να αδειάσουν κυριολεκτικά οι εκκλησίες. Με τη δύναμη του λόγου και το παράδειγμα, κατορθώνει να ξαναφέρει τους κυμαίους στην εκκλησία. Οι ιεροί ναοί γεμίζουν και πάλι. Το 1950 τυπώνει τα πρώτα του βιβλία «Κοσμάς ο Ετωλός» και «Εκ του Ανεσπέρου Φωτός». Οι προύχοντες της Κύμης όμως προθυμοποιούνται να τον κατηγορήσουν. Εναντίον του είναι και ο τότε Μητροπολίτης Καριστίας, ο οποίος τον διώχνει από τη Μητρόπολη του. Δεν τον δέχεται κανένας Μητροπολίτης και τίθεται έτσι στη διάθεση της Ιεράς Συνόδου. Στα τέλη του 1951, ο αρχιεπίσκοπος Σπυρίδων Βλάχος τον διορίζει ιεροκήρυκα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, όπου θα μείνει μέχρι το θέρος του 1967. Τα 17 αυτά χρόνια, που θα υπηρετήσει υπό 5 αρχιεπισκόπους,
Είναι μια περίοδος μεγάλης πνευματικής δράσεως και αγώνων, αλλά και διωγμών και περιπετειών. Κατά κανόνα, περνά την εβδομάδα ησυχάζοντας, με προσευχή, μελέτη και γράψιμο, και την Κυριακή κηρύττει το πρωί σε ναούς και το βράδυ σε αίθουσες. Εργάζεται ιεραποστολικά και φιλανθρωπικά, ιδρύει συλλόγους, κτίζει αίθουσες, εκδίδει βιβλία, συντηρεί οικοτροφία, αγωνίζεται με βάση το Ευαγγέλιο και το Πιδάλιο, έχοντας ως πρότυπα τους Αγίους Πατέρας και Ομολογητάς. Στην Αθήνα, η δραστηριότητά του εντείνεται και οι αγώνες του για τα κοινωνικά, ηθικά, εκκλησιαστικά και εθνικά προβλήματα παίρνουν διαστάσεις πανελλήνιες. Η πρώτη αφορμή δίδεται γρήγορα. Δύο παράνομοι γάμοι στην Αθήνα αναγκάζουν τον Ιεροκήρυκα να ελέγξει με άρθρο του στη Σπίθα τον Αρχιεπίσκοπο για παράβαση ιερών κανόνων παρόλη την ευγνωμοσύνη που του οφείλει. Ακολουθούν διαμαρτυρίες για τους άσεμνους χορούς, τα άσεμνα θεάματα, τα όργια των καρναβαλικών γιορτών και ιδιαίτερα για τα καλλιστεία. Πίσω του υπάρχει λαός πολλής και ιδιαίτερα οι νέοι, που με τον ενθουσιασμό τους δεν δίστασαν να κατέβουν σε διαδηλώσεις και να οδηγηθούν στα κρατητήρια και τα δικαστήρια. Παράλληλα δυναμώνει το κήρυγμα. Πλήθη ακροατών συνοστίζονται στους ναούς για να ακούσουν το ζωντανό λόγο. Και μέσα στην κοινωνία αυτή, ολίγα αυτιά, ολίγοι άνθρωποι μείναν πλέον πίστοι. Εύχομαι, αδερφοί μου, όχι με τους πολλούς, όχι με τους πολλούς, με τους ολίγους. Κι αν ακόμα έρθει η μέρα, και θα έρθει η μέρα, κι αν ακόμα έρθει η μέρα κατηραμένη, και μέσα στο σπίτι σου δεν πιστεύει ούτε ο πατέρας σου, ούτε η μάνα σου, ούτε κανείς και μείνει σέρα στο σπίτι, εσύ να λες πιστεύω, Κύριε. Κι αν έρθει η μέρα κατηραμένη, και μέσα στο χαλάνδρι. Μέσα στο καλάνδρι μείνει ένας. Αν μέσα στο καλάνδρι έχει μέρα και μέσα στο καλάνδρι μείνει ένας και μόνος, ένας και μόνος μείνει. Ένας να μείνει, εσύ ο ένας να μην γονατίσεις. Πιστεύω σήμερα. Κι αν ακόμα έρθει η μέρα κατηραμένη και όλη η Ελλάδα γονατίσει στο διάβολο και μείνεις ένας επάνω στην Ελλάδα, μην γονατίσεις. Μην γονατίσεις. Πιστεύω, Κύριε, πιστεύω και ομολογώ ότι είσαι ο Χριστός του κόσμου. Ότι είσαι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο ειδόξα το κράτος σε αιώνα σε αιώνων. Αμήν. Η ανιδιοτέλεια και η συνέπεια της ζωής του ελκύουν πολλούς και ιδίως νέους στα κηρύγματα και μαθήματά του. Δημιουργείται έτσι ένα αξιόλογο αγωνιστικό μέτωπο. Καταπολεμεί την ηθική καθίζηση, τη χαλάρωση του θεσμού της οικογενείας. Το σπίτι πια δεν τραβάει. Το σπίτι στην εποχή μας τι κατήντησε. Τι κατήντησε το κάθε σπίτι. Κατήντησε ξενοδοχείο ύπνου και φαγητού. Το αντρόγινο αγαπημένα, σπάνιο να βρεις τον κόσμο αυτόν. Δώστε μου αντρόγινο αγαπημένο που να είσαι 10, 20, 30, 40 χρόνια με την αγάπη του Χριστού. Σπάνια τα αντρόγινα τα αγαπημένα, σπάνια τα παιδιά που σέβουν τους γονείς. Μα υπερβολικά τα λες, μα υπερβολικά. Α, τα λέω υπερβολικά. Α, καλά, αφού τα λέω υπερβολικά, άντε στην Αρχιεπισκοπή και ρώτησε. Ρώτησε εκεί και θα μάθεις. Κι αν είσαι Έλληνας και αν είσαι χριστιανός, θα κλάψεις για το κατάτημά μας. Πρώτα, σε χίλιους γάμους, ούτε ένα διαζύγιο. Τώρα, πρέπει να κατεβώ κάτω. Αχ, καρδιές σκυρές, αχ, χιερατίων, αχ, αρχιερείς του αιώνος τούτου, θα κολλαστούμε όλοι. Γιατί πήραμε μια Ελλάδα επάνω στα άστρα και την καταδίσαμε Hollywood. Έχουμε μεγάλη ευθύνη εμείς ιερείς, όλοι που μαζευτήκαμε και φορέσαμε τα μαύρα λάσα και δεν εκτελούμε τον προορισμό μας στον κόσμο. Φτάσαμε στο Hollywood. Κάθε μέρα βγάζει η φάμπρικα τρία, κάθε μέρα η Αρχιεπισκοπή βγάζει 3-4 διαζύγια κάθε μέρα. Ζούμε σε ημέρες τραγικές. Γλεντάνε ο κόσμος, διασκεδάζει ο κόσμος. Θέατρα, κινηματογράφη, έννοια Θεού δεν υπάρχει. Ας μετανοήσουμε. Μικροί, μεγάλοι, παπάδες, κυρικοί, λαϊκοί, γιάκοι, βασιλιάδες, άρχοντες της γης, ας γονατίσουμε, ας παρακαλέσουμε τον Θεό να γίνει ήλιος, ας πνεύσει στο έθνος μας η αγάπη και η ομόνια και η δικαιοσύνη, ή να με ένα στόμα δοξάζομαι Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
τη διείσδυση της μασονίας στις θεολογικές σχολές και την άνοδό της σε εκκλησιαστικούς θρόνους. Την αθεΐζουσα παιδεία, τις ποικίλες αιρέσεις και μάλιστα τον οικουμενισμό που εν το προσώπο του Πατριάρχου Αθηναγόρα κάνει νέα βήματα. Να φοβούμεθα, τι να φοβούμεθα. Κρατώντας στα χέρια μας αυτό το πολύτιμο θησαυρό, όπως ακριβώς ένα παιδάκι που του δίνει η μητέρα κάποιο χρυσό, ένα χρυσό νόμισμα. Και το χρυσό αυτό νόμισμα το παίρνει στα χέρια του το παιδί και το προσέχει και το δένει, το κάνει κομπόδεμα και το προσέχει να μην το χάσει. Έτσι και εμείς πρέπει αυτό των θησαυρών που μας έδωσαν γενναίοι γενναιών να τον κρατήσουμε πολύ. Πρέπει να φοβούμεθα μήπως καμιά γενεά παραδώσει σε άλλη γενεά κάτι λιγότερο από ό,τι παρέλαβε. Διότι αν η γενεά η δική μας παραδώσει από τα 100 πετράδια, στην άλλη γενεά παραδώσει 99 πετράδια, η άλλη γενεά θα παραδώσει 98, η άλλη γενεά θα παραδώσει 97, η άλλη γενεά πού θα φτάσουμε. Θα φτάσουμε, ξέρετε πού θα φτάσουμε. Αφαιρώντας ένα πετράδι από αυτό το στέμα της Ορθοδοξίας, σιγά σιγά μια γενεά κάτω από τη άλλη, ξυλώνοντας την Ορθοδοξία, θα φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα. Να φτάσουμε σε μια γενεά μακρινή, κατά την οποία πλέον θα λεγόμεθα Ορθόδοξοι, αλλά δεν θα είμαστε Ορθόδοξοι. Πρέπει να έχουμε το φόβο μήπως καμιά γενεά προδώσει. Μήπως καμιά γενεά παραδώσει κάτι λιγότερο από ό,τι παρέλαβε ή παραδώσει κάτι πολύ διαφορετικό από ό,τι παρέλαβε. Μήπως γίνει νοθεία του πνεύματος, του αληθινού πνεύματος, του Ευαγγελίου της Εκκλησίας ημών. Τον Αύγουστο του 1964 εισάγεται στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός των Αθηνών για μία εγχείρηση, αλλά παθαίνει μόλυνση και φτάνει στα πρόθυρα του θανάτου. Κλήρος, μοναστήρια και λαός προσεύχονται. Οι γιατροί σηκώνουν τα χέρια, προβλέπουν μάλιστα και την ώρα του τέλους. Γίνεται όμως θαύμα. Πέφτει απότομα ο υψηλός πυρετός και αρχίζει βελτίωσης. Μετά από 65 μέρες νοσηλείας βγαίνει από το νοσοκομείο. Ο ίδιος με δέος απορεί. Γιατί, Θεέ μου, παρατείνεις τη ζωή μου. Τι μου επιφυλάσσεις. Τι ανταποδώσαι με το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω κι ημίν. Τη στιγμή αυτήν, αγαπητοί μου χριστιανοί, συγκινούμε βαθύτατα που αντικρίζω τα προσιλή σας πρόσωπα, διότι γνωρίζω με πόση αγάπη, με πόσο ενδιαφέρον, με πόση αγωνία παρακολουθήσατε την μακράν και εμπόδινον ασθένεια του Ιεροκήρυκος. Είναι απίστευτον το ότι τη στιγμή τάχτην εμφανίζομαι ενώπιόν σας ζωντανός και έχω την τιμή να σας ομιλώ. Το συμφέρον λοιπόν ήταν να απέλθω, αλλά το συμφέρον αυτό το υλικό μου αντετάχθη το υλικό σας θέλημα, αντετάχθη το θέλημα ενός ολοκλήρου ευσεβούς λαού. Αλλά όταν μετά τα 65 ημέρας με επισκέφθη ο διευθυντής της κλινικής και μου είπε πλέον ότι σήμερα είσαι ελεύθερος να εξέλθεις, αισθάνθη ένα περίεργο συνέστημα. Μαζί με την χαρά ότι εξέρχομαι τέλος του νοσοκομείου, αισθάνθη λέγω κάποιο ρίγος να διατρέχει την ψυχή μου. Να παρακαλέσετε τον Κύριο να προπονώσετε μέσα στην γενεά μας, να δώσουμε κι εμείς την μαρτυρία των δακρύων μας, την μαρτυρία του προφορικού μας κηρύγματος, την μαρτυρία του γραπτού μας κηρύγματος. Να είμαστε έτοιμοι να φυλακιστούμε την υποστολή πάνω μαρτύριων δια την δόξα του εσταυρωμένου Κυρίου μας. Μόλις επανέρχεται στα καθήκοντά του, το Υπουργείο Παιδείας αρχίζει εκπαιδευτική μεταρρύθμιση με περικοπή ωρών διδασκαλίας των θρησκευτικών. Ο Ιεροκήρυξ πρωτοστατεί σε συλλαλητήρια διαμαρτυρίας, στην αρχή κατά της συλλιστικής παιδείας και στη συνέχεια με το αίτημα της καθάρσεως στην Εκκλησία, μιλώντας με παρησία. Με πρωτοβουλία της Πανελληνίου Ενώσεως Νέων Θεολόγων συγκροτούνται δύο συλλαλητήρια, το ένα στις 15 Νοεμβρίου 1964 και το δεύτερο στις 7 Φεβρουαρίου 1965. Η πρωτεύουσα σύεται. Η Ιερά Σύνοδος απαγορεύει στους ιερείς της τη συμμετοχή. Αλλά ο Ιεροκήρυκας Αυγουστίνος Καντιώτης εκφωνεί πύρινο λόγο σε τεράστια συγκέντρωση στο κινηματοθέατρο Ακροπόλ. Με ομή γλώσσα περιγράφει την κοινωνική
και εκκλησιαστική κατάσταση και ζητεί την κάθαρση της Εκκλησίας και την ανόρθωση της κοινωνίας. Η Ιερά Σύνοδος του απαγορεύει το κήρυγμα όχι μόνο στους ναούς της πρωτευούσης, αλλά σε οποιαδήποτε αίθουσα σε όλη την Ελλάδα, γιατί ελέγχει τα σκάνδαλα και βάλει κατά του μεταθετού των επισκόπων που απαγορεύουν ιεροί κανόνες. Η απαγόρευση προκαλεί πανελλήνιος άλλο. Ο λαός ξεσηκώνεται και σύσσωμος ο τύπος, συμπολιτεύσεως και αντιπολιτεύσεως, τάσεται στο πλευρό του. Στις 11 Απριλίου 1965, στην αίθουσα του Ακροπόλ συγκροτείται νέο συλλαλητήριο, όπου σειραίουν πλήθη λαού και απαιτούν την άρση της απαγορεύσεως. Το κύμα των διαμαρτυριών εξογκώνεται και συνοδικοί αρχιερείς αναγκάζονται να παραπέμψουν τον φάκελο στο αρχείο. Ο λαός του Θεού νικά. Η ιεραρχία αναγκάζεται να ανακαλέσει την απαγόρευση. Τη Μεγάλη Παρασκευή, ο ιεροκήρυκας ομιλεί από τον άμβονα του ναού της Χρυσοσπηλιώτισσας. Πάντως, η κοινή γνώμη συνειδητοποιεί ότι σοβεί νόσος και επιβάλλεται θεραπευτική επέμβαση. Με το ίδιο πνεύμα και τον ίδιο τρόπο θα πραγματοποιηθούν και οι άλλοι αγώνες του πατρός Αυγουστίνου. Εναντίον του καρναβάλου, με την αστυνομία να φτάνει στο σημείο να εμποδίζει τη μετάβαση του ιεροκήρυκου στην Πάτρα, εναντίον του χιλιασμού, του παπισμού, της βλασφημίας, ακόμη και στη λογοτεχνία και στην πολιτική, εναντίον της προωθήσεως νομοθετικών μέτρων που συνιστούν διάλυση της οικογενείας, αυτόματο διαζύγιο και άλλα, και γενικότερα εναντίον αντορθοδόξων πιστεύω και ηθών. Ασφάλεια, είπα, ασφάλεια της Ελλάδος! Μάθατε το, βουνά και νάπε! Μάθατε το! Ασφάλεια της Ελλάδος δεν είναι τα Ηνωμένα Έθνη! Ασφάλεια της Ελλάδος δεν είναι η Αγγλία! Ασφάλεια της Ελλάδος δεν είναι η Αμερική! Ασφάλεια της Ελλάδος δεν είναι η Ρωσία! Μάθατε το! Γνώτε έθνη και ητάστε! Ασφάλειά μας είναι ο Θεός! Και όταν ο Θεός είναι μαζί μας, ελάτε να υπογράψω συμβόλαιο. 100% ασφάλεια. Τα σύνορά μας θα γίνουν ηλεκτρικό σύρμα. Θα γίνουν ηλεκτρικό σύρμα όποιος θα πιάσει. Ας έχουμε τον Θεό μαζί. Ευλογημένο το έθνος. Όταν όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, αγαπήσουμε τον Θεό και είμαστε κάτω από τον Θεό. Και γνώτε, μην κοιτάστε ότι με θυμώνει ο Θεός. Ο ειδόξη του κράτους. Αγωνίζεται ακόμη για την ανόρθωση τόσο των εκκλησιαστικών πραγμάτων, λειτουργία των εκκλησιαστικών δικαστηρίων με διαφάνεια, εκλογές κληρικών και δι των επισκόπων κατά τον αποστολικό τρόπο, ψηφοκλήρου και πιστού λαού, κάθαρσης της Εκκλησίας επί τη βάση όμως των ιερών κανόνων, επιδίωξης ενότητος των Ορθοδόξων Χριστιανών με βάση την αλήθεια, επανένωσης μετά των παλαιοημερολογητών, όσο και των εθνικών ζητημάτων, δημογραφικής συρρήκνωσης, κοινωνικές ανισότητες, φτωχία, ανεργία, ανεξαρτησία απέναντι των συμμάχων, εθνική και πολιτική ζωή με γνώμονα τις αρχές της Αγίας Γραφής και της Ιεράς Παραδόσεως και άλλα. Γι' αυτό δεν διστάζει να ασκήσει έλεγχο πολιτικών προσώπων, πρωθυπουργών και αυτών ακόμη των βασιλέων, όταν εκφράζονται δημοσίως κατά τρόπο αντορθόδοξο ή συγκριτιστικό, ή όταν ενισχύουν αιρέσεις, για παράδειγμα μασονία, κονκορδάτο με τον Πάπα και άλλα. Ο αγώνας αυτός θα κοστίσει στον πατέρα Αυγουστίνο τη σύγκρουσή του με δημοσιογραφικά κατεστημένα, την κατασυκοφάντησή του, ακόμη και των γονέων του, και την δίωξή του δικαστικώς. Παραλλήλως συνεχίζει την θεολογική προσφορά, προσπαθώντας να επαναφέρει στο φως τον πατερικό πλούτο. Συγγράφει άρθρα πνευματικού περιεχομένου στα περιοδικά που εκδίδει. Κυκλοφορεί δικά του βιβλία ή μεταφράζει πατερικά έργα, συνεργάζεται σε άλλα περιοδικά. Ο πατήρ Αυγουστίνος δεν άφησε και τον τομέα της καθαυτό προσφοράς αγάπης, την ευποιία. Ενώ είναι ακόμη αρχιμανδρίτης, έχει ήδη ιδρύσει 4 οικοτροφεία φοιτητών και φοιτητριών στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ένα οικοτροφείο μαθητών στην Κοζάνη και συλλόγους σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος που αγωνίζονται τόσο για την διάδοση του Λόγου του Θεού όσο και για την προσφορά βοηθείας στον συνάνθρωπο. Πολλά είναι και τα πνευματικά τέκνα του πατρός Αυγουστίνου που κατά το παράδειγμά του ακολουθούν την οδό της Παρθενίας. Αρκετοί έχουν γίνει κληρικοί και μοναχοί. Οι αγώνες του πλέον αποτελούν πηγή εμπνεύσεως και για πολλούς άλλους.
λέγει κάποιος δάσκαλος της Εκκλησίας. Για αυτά τα αμαρτήματα πρέπει να κλάψουμε. Πόσο να κλάψουμε, πόσο να κλάψουμε, αδέρφια μου, για τις ψευδιές, για τις συκοφαντίες, για τα εγκλήματα, για τις αδικίας, για τις ψευδορκίας, για τις βλασφημίες, για τις εκτρώσεις, για τα φοβερά και εγκλήματα που γίνονται. Πόσο να κλάψουμε, ο καθένας από εμάς πρέπει να κλάψει όσο νερό έχει κολυμπήθρα, όσο νερό έχει η κολυμπήθρα που μας βαπτίσανε, αλλά τόσο δάκρυα, να γεμίσω με δάκρυα την κολυμπήθρα, μια φορά κλαίω, αλλά δεν έχουμε δάκρυα. Εστήρευσαν τι πηγές, εστήρευσαν οι καρδιές, πέτρινες καρδιές, ανέστες καρδιές, πεπρωμένες καρδιές. Ο Ιορδάνης είδε και έφρυξε, ο άνθρωπος δεν φρύγει. Αν δεν έχουμε τα δάκρυα όμως, δεν έχουμε τα δάκρυα του Δαβίδ, που εσηκώνονταν τη νύχτα και έλουε την σκλήνη του. Αν δεν έχουμε τα δάκρυα της πόρνης, αν δεν έχουμε τα δάκρυα του Πέτρου, του Απόστολου που έκλαψε πικρός, αν δεν έχουμε τα δάκρυα των ασκητών και των Αγίων, τουλάχιστον ένα δάκρυ. Ένα δάκρυ να πάρει. Τι χρειάζεται, χρειάζεται να κρατήσουμε τα χέρια μας μια κλωστή. Μια κλωστή που δεν σπάει. Μια κλωστή χρυσή κλωστή. Κρατήστε, αδέρφια μου, τη χρυσή αυτή κλωστή. Και η κλωστή αυτή δεν θα σπάσει. Μπορεί να σπάσουν όλα. Και θρόνοι και βασίλεια και κάστρα και πολυθέματα και τα πάντα. Κρατήστε, αδέρφια μου, τη χρυσή αυτή κλωστή. Είναι από τα άσπρα του ουρανού πιασμένη. Και η χρυσή αυτή κλωστή. Ποια είναι αυτή η χρυσή κλωστή? Είναι η φωνή, είναι η προσευχή. Κύριε ελέησόν μας, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν μας, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν μας. Και τον Ιούνιο του 1967 γίνεται το απροσδόκητο. Ο ήλιος, όπως λέει ο ίδιος, ανατέλει από τη δύση. Ο δυσάρεστος ιεροκήρυξ, που ήταν συνεχώς υποδιωγμών λόγω του ελέγχου που ασκούσε, προάγεται σε επίσκοπο και εκλέγεται Μητροπολίτης Φλωρίνης. Η χειροτονία και η ενθρόνησή του είναι γεγονότα ανεπανάληπτα, για τα οποία ο λαός δόξασε τον Κύριο και η Εκκλησία γνώρισε δόξα. Των εκκλησιαστικών ποινών της καταρρέσεως. Η οδός
προς αρχιετικών θρόνων και εκδρομόνων Αυγουστίνων εφαίνεται ότι είχε πλέον αποκλειστεί οριστικός. Εγώ λέω ο ίδιος εις τους ευχομένους στην πραγωγή μου επαναλάμβανος στερεοτύπους. Εάν ποτέ είδητε τον ίδιο να ανατέλει εκκλησμόν, τότε και ο Αυγουστίνος θα γίνει επίσκοπος. Εξαρτώ τον εαυτό μου εκ του απλού ελέους του Θεού, το οποίο ο μόνιμος μου Άγιος Αυγουστίνος εθαύμαζε περισσότερο όλης της λυγικής δημιουργίας. Το ελεός του Κύριε, το ελεός του Κύριε επί των δούλων σου. Μία που το θυμάσαι στο εκπέδος σου. Ο Θεός της λεότητός μου, γεννούσε Θεός του γυρατός μου και δυνάμος όλων δε δυνάμων των νέων σταυρών. Η φυκτή στιγμή έφτασε, σεβασμότητη ιεράρχε, ευλαβέστατη πρεσβύτερη και διάκονη, οσιότατη μοναχή, εκλεπτή μου συνεργάτε, άνδρες και γυναίκες, ευέλπιδες νέοι, προσφυλή μου πνευματικά τέκνα, εξεβές εκκλησίασμα, ελεήσατε με, κλείνατε γόνι σώματος και ψυχής. Προσευχηθείτε θερμός, είναι η χάρη του Παναγίου Πνεύματος κατακάψει εν ημίν πάντο φιλόιδον, πάσαν κακία και αμαρτία και ανάψει εν ημίν το πλήν της Πεντηκοστής και ούτω με αξιώσει είναι αδιανήθω το υπόλοιπο της εκκλησιαστικής μου διακονίας. Κηρύττων το αγνών Ευαγγέλιον, υπερασπίζων τα δίκαια της Ορθοδοξίας και προτιμών να αποθάνω παρά να κατεσχύνω όπλα τα ιερά. Να προδώσω τι εκ της ιεράς παρακαταθήκης της Ορθόδοξου πίστεως. Αναφωνώ και εγώ ελάχιστος τη μακαρία φωνή των προμάχων της Ορθοδοξίας. Ω πίστης Αγία, ω μικρή Εκκλησία, ω γλυκητά την Ορθοδοξία. Εσύ εγεννήσιμε, εσύ αναπνέωμε και η μερίζει υπερσούτε την εξουσόμετα. Η εκλογή έγινε κατ' ουσίαν ψήφο κλήρου και λαού, διότι υπήρχε πρώτον η συγκατάθεση του λαού της Φλωρίνης, ο οποίος γνωρίζοντας τη δράση του, απίφθινε πολλές εκκλήσεις μέσω συλλογικών φορέων, αλλά και προσωπικώς προς την Ιερά Σύνοδο και άλλους παράγοντες για την εκλογή του. Και υπήρχε δεύτερον η ολοπρόθυμη επιδοκιμασία του πληρώματος της Εκκλησίας, όπως φάνηκε τόσο κατά την χειροτονία του σε επίσκοπο στο ναό του Αγίου Κωνσταντίνου Ομονίας των Αθηνών, όπου υπήρξε πρωτοφανής για τα νεότερα εκκλησιαστικά χρονικά κοσμοσυρωή, με περισσότερους από 10.000 πιστούς να συνοστίζονται μέσα και έξω από τον ναό, ο οποίος εσύετο από τα άξιος, όσο και από διάφορες άλλες δημόσιες εκδηλώσεις, άρθρα, τηλεγραφήματα κλπ. Προτού να αναλάβει καθήκοντα στη Φλόρινα, ο νέος Μητροπολίτης Πατήρ Αυγουστίνος αποχαιρέτησε με συγκίνηση το ακροατήριό του στην Αθήνα σε δύο πολυπληθείς συναντήσεις τις Κυριακές 2 και 7 Ιουλίου 1967 στην αίθουσα της Αδελφότητος Σταυρός της οδού Ζωοδόχου Πηγή 44. Άφηνε αγαπητά πρόσωπα και μάλιστα νέων, με τα οποία είχε συνδεθεί πάνω από 15 χρόνια, για να παραδώσει τώρα σε πνευματικά του παιδιά να συνεχίσουν το ιεραποστολικό
και φιλανθρωπικό του έργο στην πρωτεύουσα. Και τώρα, αγαπητοί μου, έφτασε η ώρα του αποχωρισμού. Ο δε αποχωρισμός είναι ένας μικρός θάνατος. Προσφυλέστατος Ιεροκύλη, αποχωρίζεται προσφυλέστατον ακροατήριο, το οποίο σπανίως εγχώρησε η πόλη των Αθηνών. Δεν ήμουν άξιος της αγάπης σας. Δεν ήμουν άξιος να φύγεις τα πόδια σας. Είστε, είστε οι μητέρες μου και οι αδερφοί μου. Δεν ηγάπησα συγγενείς. Έχω συγγενείς, αλλά συγγενείς δεν τους ηγάπησα. Είστε, είστε ό,τι εκλεκτών καιρών. Μέσα, εάν ανοίξετε την καρδιά μου, είστε όλοι. Και άνδρες και γυναίκες και παιδιά και μικροί και μεγάλοι και επιστήμονες και ερεπιστήμονες, όλοι είστε μες στην καρδιά μου. Απευθύνω προς εσάς τον τελευταίο εγκάρδιο ανασπασμό. Χαίρετε, χαίρετε και πάλι χαίρετε. Χαίρετε προσφυλές ακροατήριων, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι από όλα τα σημεία της πόλεως να ακολουθήσετε. Χαίρετε γυναίκες, μυροφόρες γυναίκες, οι οποίοι ακολουθήσετε τον Ιεροκύλη Καβουρσίνο μέχρι την Κακό. Χαίρετε νεολαία της πόλεως, η ροϊκέ λαέ της πόλεως. Χαίρετε εκλεκτοί μου θεολόγοι και συνεργάτες. Χαίρετε ευαισθημότητοι πατέρες και αδελφοί. Χαίρετε λαέ των Αθηνών και πρωτεύουσης. Ο Ρωμόναχος Αυγουστίνος φεύγει εξ Αθηνών. Θα πάμε λοιπόν και στα Άγια Μέρη, τα οποία πληροδεύσαμε. Θα ξεχωσταριάσουμε τις εκκλησίες, θα ανοίξουμε τις εκκλησίες, θα χτυπήσουμε καμπάνες εις πείσματον των εχθρών της πατρίδος. Θα υψώσουμε την τη σημαία, θα πάμε στους τάφους των ηρώων μας, να ανάπτουμε κερίς, κερίς.